Καλησπέρα, είμαι η Τζο με το καινούργιο μου ντουέτο, τον Amaze Me. Και είμαστε πού σήμερα, Amaze Me? Στο ξενοδοχείο Colors, Fashion Room και παίζουμε μπάλα σωστή. Fashion Room Service από το Ozone Magazine και το Kendo Blaster είναι φυσικά εδώ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Το concept είναι κάθε brand ή εταιρεία ή κάποιος που είναι μακιγέρι, οτιδήποτε, μπορεί να έχει το δικό του δωμάτιο, να το κάνει όπως θέλει, να εμπνευστεί και ο κόσμος έρχεται και εμπνέεται. Πώς πέρασε σήμερα στο Fashion Room? Καταπληκτικά. Πρώτη εμπειρία, αξέχαστη. Νομίζω θα το ξανακάνω, θα ξαναγίνει. Ναι. Σίγουρα. Τι σας άρεσε πιο πολύ σήμερα? Φοβερή οργάνωση, έχω να πω. Καλύτερα από πέρσι γενικά. Ένας χαμούλης γενικά επικρατεί από ό,τι βλέπουμε. Χαμός. Τζόνι, Big Τζόνι, τι κάνεις? Καλά. Θεοδόσεις. Μόνο δόσεις. Και ο Father, ο οποίος είναι εδώ πάντα fresh, να μας πει πώς περνάει σήμερα εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Είναι από τα καλύτερα event που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, με διαφήμιση για πολλά μαγαζιά, με πολλή μόδα, πολλή κουλτούρα, πολλή ρουτίνα. Είναι τρομερά. Ο Σπέρς καθαρίζει τη ζημιά που έκανε και ταυτόχρονα μας έφερε ποιον? Στέφανο. Καλησπέρα. Ο Στέφανος ήταν παλιός μου μαθητής στο break, στην Καλαμαριά, βεβαίως. Και δεν μου φαίνεται, αλλά ναι, ναι. Γιατί δεν σου φαίνεται? Πάρα πολύ φαίνεται. Και ήταν και πάρα πολύ καλός όταν ήταν μικρός, πάρα πολύ ευλίγιστος. Τώρα είμαι διακοσμητής ιστορικών χώρων. Καλά είναι. Με τι ασχολείσαι? Με το modeling. Φαίνεται. Τα κοκκίνιζα, αλλά δεν μου το επιτρέπει η δερμίδα μου. Όλα. Ο πρόεδρος. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος από Καλαμαριά, εδώ πέρα, να μας πει τις νέες τάσεις για τη μόδα, Τζο. Που του αρέσουνε, τι σου αρέσει? Ήρθε το μοντέλο. Τα παιδικά μου. Είσαι ευχαριστημένος? Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και δεν έχεις πει το καλύτερο. Πες το εσύ. Πες το. Όχι εσύ. Μέσα από το Ευαπόλο Clothing έχει δημιουργηθεί στον παλιό μας βιοτεχνικό χώρο 5 καινούρια καταλήμματα. Λειτουργούν σαν ξενοδοχειακός χώρος. Η βότκα μιλάει. Τα οποία τα διατηρεί ο κύριος Σωτήρης. Εδώ Θεσσαλονίκη. Καλαμποθάκη 20. Ευαπόλο Παύλα SKJ. Α, για να ρωτήσουμε εδώ, να πιάσουμε και μια όμορφη κοπέλα. Θα μας πεις εδώ έτσι λίγο πώς σε λένε? Ραμίνα. Και τι ωραίο όνομα και τι όμορφη κοπέλα. Θέλουμε να μας πεις ποια είναι η σχέση σου με τη μόδα. Με τη μόδα? Προσπαθώ, τι μπορώ να κάνω. Είμαι fashion junkie, μπορώ να πω. Την αγαπώ πολύ, μου αρέσει. Και εγώ όσο μπορώ είμαι fashion και ντύνομαι γενικά όσο πιο έχω κεντρικά μπορώ. Συνεχίζω, παίρνω συνέχεια και δεν μου φτάνουν. Δεν χωράει η ντουλάπα και θέλω κι άλλα. Τι σου αρέσει γενικά να φοράς? Τα τατού. Τα τατού. Τα τατού. Ποια είναι η αγαπημένη σου τάση στη μόδα για φέτος? Για φέτος. Βασικά έχω λίγο κόλλημα με τις κάλτσες. Ναι. Εδώ. Έχω μια τρέλα με τις κάλτσες και με τις μπαντάνες. Κάλτσες και μπαντάνες. Ναι. Έτσι. Κι εγώ. Μ' αρέσουν αυτές εδώ οι κάλτσες, είναι τρομερές. Ναι. Έτσι. Γενικά μου αρέσουν τα παλιά που έχουν έρθει ξανά στη μόδα. Οπότε εκτιμώ πάρα πολύ τα παπούτσια και όλα αυτά που έχουν λίγο πιο παλιό στυλ. Ψηλές κάλτσες και όλα αυτά. Πάντα ειτήλα funky, big doll, διχασμένη προσωπικότητα, αυτά. Εσύ πρέπει να μας πεις, Τζο, ποια είναι η τάση. Εσές τι σας αρέσει, από Αμερική ήρθατε πριν. Αυτά που είδαμε όλα τα... Ξεσηκώσανε Victoria's Secret, Michael Kors, Tommy Hilfiger, τώρα που να μας κάνει η τάση. Νομίζω ότι πρέπει να προτείνουμε λίγο ο κόσμος να ακολουθεί τις νέες τάσεις, να κοιτάει λίγο τα νέα πράγματα, το πώς ανανεώνονται και γενικότερα να κοιτάει λίγο την ανανεώσιμη μόδα, δηλαδή αυτό που είναι εναλλακτικό, δηλαδή προέρχεται από οικολογικές πηγές και δίνει έτσι μια νέα πνοή στα παλιά προϊόντα. Και γενικότερα να μην κομπλάρει, να βλέπει λίγο τη μόδα τελείως ανοιχτά, να εκπροσωπεί τον εαυτό του. Εγώ έχω δύο διαφορετικά στυλ. Αν ανοίξει την τουλάπα μου, θα νομίζει ότι είμαι διχασμένη προσωπικότητα, γιατί λόγω δουλειά παίρνω άλλα ρούχα. Αλλά έτσι όπως βλέπει τώρα, χαλαρή.
Παρακαλώ, έλα. Να μας πεις τη στάση για τη μόδα. Από το Brad Funk The Queen. Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Για να μας πει η Μαρούλα εδώ, από τον τρίτο όροφο, ποιες είναι οι τάσεις της μόδας. Που σ' αρέσουν, Το φθινόπωρο. Παιδιά, ό,τι γουστάρει η καρδιά σας. Από λεοπάρα σημεί βινίλ και plexiglass και κάλτσα και το blaster. Τέλος. Αυτό. Και μετά όλοι ένα χορό στο The Basement. Με τον δάσκαλο και τη Βηρονία και την Ατάση. Και ποιον έχουμε εδώ? Καλέ, πού με βρήκατε? Πες τα όλα. Ευχαριστώ. Για σήμερα, για τη μόδα, το πώς θα είναι η χρονιά σου. Θέλω να δείξω δύο πράγματα πρώτα. Θέλω να δείξω αυτό. Το έχω και εγώ, από εδώ το πήρα. Θέλω να δείξω και αυτό εκεί, ό,τι θέλω θα είναι το επόμενό μου, η επόμενη μου αγορά. Κατά τα άλλα όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, όλα ανθυρά. Εσείς. Και εμείς ανθυρά. Αγαπημένο μπραντ. Kenzo. Kenzo. Τα animal σε αρέσουν. Είμαι λάτρης παιδιά. Αγαπημένη εταιρεία σε ρούχα. Lesos, ναι. Και το blaster μόνο, obey disobey. Evapolo clothing. 40 χρόνια στο χώρο της μόδας, παρακαλώ. Funk the Queen. Οτιδήποτε έχει το ghetto blaster. Τι σ' αρέσει να φοράς? Τι σ' αρέσει, Τι μ' αρέσει. Τώρα πρέπει να απαντήσω. Τι μ' αρέσει να φοράω? Ό,τι νιώθω. Black, white, παραλλαγή και ό,τι κατεβάσει ο Θεός. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μαρούλα, παιδιά, Μαρούλα. Τέλος. Ό,τι νιώθει ο καθένας. Τέλος. Για πες μας, ποια είναι η αγαπημένη τάση της μόδας που φέτος υιοθετείς? Μ' αρέσει πολύ το νέον. Το χρώμα. Η ζέμπρα να έρθει, παρακαλώ. Έλα, ζέμπρα. Μου άρεσε πάρα πολύ το μπουφάν. Το μπουφάν, το όμπεν. Ωραία χρώματα, ναι. Εσείς με τι ασχολείστε? Εγώ σπουδάζω, είμαι φοιτήτρια. Oh. Ναι. Τι σπουδάζετε? Μευτική. Μευτική! Συγχαρητήρια. Τι πάθαμε? Εδώ έχω πάθει μεγάλο κακό, παιδιά. Θέλω 5-6 τέτοια. Fiction, να δώσω σε όλες τις αδερφές μου και στα νύψια μου. Θα αναγκαστώ και τα νύψια μου να βάλουν τέτοιο πράγμα. Η Μαρούλα πλέον έχει κάνει takeover. Ο Γιώργος ήταν στο X-Factor. Δυστυχώς στο κοινό δεν το στήριξε. Γιώργο, πες τα εσύ, ο κολλητέ της αδερφής. Ένα δύστυχο εκεί. Τι δύστυχο να ρίξει? Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my. Κλείσε τα αυτιά σου, Θεοδόση μου. Τι σε αρέσει εσύ πιο πολύ, beach or doll? Beach. Εσύ αγγελική? Only beach. Εσύ τι θέλεις τη γυναίκα, beach or doll? Τίποτα. Τίποτα. Να έρθουμε και σε αυτό το δωμάτιο. Ανάτο, ήρθαμε να δούμε και το δωμάτιο. Καλέ, να το καλέ και αυτό το δωμάτιο. Τι γίνεται? Αχ, να φάμε κανένα πατατάκι Spurs. Ποιο να πάρω αυτό? Για πες μας. Ή να πάρω αυτό? Βατής και Γιάννης. Αυτό, δώσε. Κορδελιό. Κορδελιό. Με ύψος. Πάντα. Made in China, ποτέ made in Κορδελιό πάντα. Και τι ύψος έχετε? 1,76, τώρα κλέβω λίγο. Μαζί σχεδιάζουμε, δηλαδή εγώ. Κι εγώ είμαι υπεύθυνη. Πνευστήκαμε, είδαμε την μπάλα και πνευστήκαμε. Λέμε μπάλα, φόρεμα μπάλα. Αυτό είναι οι καλλιτέχνες, έτσι είναι. Χειροκρότημα, παιδιά, χειροκρότημα. Παφεντικό είμαι. Αυτό. Έλα, πάμε. Από την καρδιά του Funk the Queen. Τζο. Και suspense. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για τα γλυφιτζούρια. Το τράβηξες. Τζο. Το γλυφιτζούρι. Καλή 28η Οκτωβρίου. Ζήτω το όχι.